Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υποσυζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης προκύπτει από την αναγκαιότητα να κωδικοποιηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Και τα δύο σκέλη του νομοσχεδίου αποτελούν μείζον θέμα για τη δημοκρατία μας. Αυτό το τόσο καυτό θέμα επί σειρά ετών έπεφτε θύμα ακροδεξιών, εθνικοσοσιαλιστικών σχηματισμών με σαφέστατο αντιμεταναστευτικό λόγο και εγκληματικές πρακτικές εναντίον μεταναστών και δημοκρατικών Ελλήνων. Την επιτακτική αναγκαιότητα της τακτοποίησης του καθεστώτος διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και που έχουν αναπτύξει βιωτικούς δεσμούς και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναγνωρίσει και η παρούσα κυβέρνηση και σε διάφορες αποσπασματικές και έκτακτες ρυθμίσεις. Ωστόσο, αρκετά σημεία θεωρούμε ότι είναι ανακόλουθα με αυτά που η αιτιολογική έκθεση παραθέτει και θα εξηγήσω σε ποια σημεία ακριβώς αναφέρομαι. Τις δύο προηγούμενες δεκαετίες η χώρα μας δεχόταν στο έδαφος της εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες, κυρίως ως εργάτες και πρόσφυγες. Όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, η απουσία νομικής και πολιτικής προστασίας των μεταναστών τους άφησε εκτεθειμένους στην ατομική και συλλογική αυθαιρεσία, θύματα τις περισσότερες φορές παρανόμων δικτύων εμπορίας μεταναστών. Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες στην πατρίδα μας ζουν σε ένα αντιδραστικό περιβάλλον χωρίς δικαιώματα και η ύπαρξη και η αναπαραγωγή της εργασιακής τους δύναμης ορίζεται μόνο ως φθηνό μεταβλητό κεφάλαιο της άτυπης οικονομίας στη μεγάλη πλειοψηφία. Η καταπολέμηση των παράνομων δικτύων εμπορίας μεταναστών δεν μπόρεσε να επιτευχθεί από την αστυνομία, η οποία, παρόλο που ο ρόλος της θεσπίστηκε ως ο κυρίαρχος μηχανισμός. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπροσωπώντας τον νομό Ηλίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σας υπενθυμίζω ότι σε αυτόν τον νομό, τον Απρίλιο του 2013, έλαβαν χώρα εγκληματικές επιθέσεις εναντίον των εργατών γης στην περιοχή της Μανολάβας. Με αυτά τα τραγικά γεγονότα εκδηλώθηκε με τον πιο σκοταδιστικό τρόπο ο φεουδαρχικός νεοφιλελεύθερος χαρακτήρας των εργασιακών σχέσεων που επικρατούν στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αποκαλύφθηκε ακόμα ο αναδυόμενος πολιτικός εκφασισμός και η ανυπαρξία δημοκρατικής και ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής στην πατρίδα μας. Από τον Απρίλιο του 2008, που οι μετανάστες στη Νέα Μανολάδα απεργούσαν ζητώντας καλύτερα μεροκάματα, τις αντίστοιχες διαδηλώσεις το Μάιο του 2012 για τα δικαιώματά τους, μέχρι τις προηγούμενες μέρες που πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, υπάρχει μια τεράστια χρονική απόσταση. Ένα χρόνο μετά τα αιματηρά γεγονότα, επετράπη σε 35 τραυματίες η παραμονή στη χώρα μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης, ενώ στους υπόλοιπους 119 που ήταν παρόντες, άρα μάρτυρες στα επεισόδια, δεν δόθηκε ανάλογο έγγραφο. Δεν μπορεί συνεχώς η ολομέλεια της Βουλής και οι αρμόδιοι υπουργοί να νομοθετούν και να φέρονται σαν να μην ακούνε ποτέ τις κραυγές της κοινωνίας. Και το τονίζω αυτό, γιατί είχαμε καταθέσει το νομοσχέδιο για την εσωστρέφεια, τροπολογία, η οποία δεν έγινε δεκτή τότε. Εάν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε με την πλευρά της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση. Καθώς εδώ και ένα μήνα έχει αρχίσει η περίοδος της παραγωγής στην Ηλία και Αχαΐα και πρέπει να λυθεί το θέμα της άδειας παραμονής των εργατών γης, καθώς και το πρόβλημα της στέγασης και των συνδικών διαβίωσης. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται μια ολοκληρωμένη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής με την ίδρυση χρηματοοικονομικού ιδρύματος που θα τη στηρίζει και παράλληλα θα ενισχύει τους θεσμούς που διασφαλίζουν τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Απόδειξη αυτής της αναγκαιότητας είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα με την πτώση της παραγωγής λόγω της κακής κατάστασης των εισαγωμένων φυτών, της φράουλας, την μείωση των καλλιεργούμενων στρεμάτων, τη μη επιστροφή του ΦΠΑ για το 2012 προς τους καλλιεργητές και την έλλειψη ζήτησης του προϊόντος λόγω των πολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία, που ήταν από τις κυριότερες χώρες εξαγωγής. Επισημαίνω το 90% της εγχώριας παραγωγής της φράουλας εξάγεται. Δεν νοείται η κυβέρνηση από τη μια μεριά να επαγγέλλεται ανάπτυξη αγροτικής παραγωγής και από την άλλη να καταδικάζει αγρότες και καλλιεργητές σε ομοιρία με κίνδυνο τον αφανισμό της συγκεκριμένης παραγωγής. Και μανολάδες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Όλα τα παραπάνω αναφέρθηκαν για να εστιάσω στην ανάγκη να θωρακιστεί δημοκρατικά το άρθρο 20 με την αποδοχή και ψήφιση της τροπολογίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και αντικαθιστά την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.
Το επίδικο της ρύθμισης του άρθρου 20 είναι η χορήγηση άδειας για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ιδιαίτερους και ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Όμως, μία από τις τυπικές προϋποθέσεις για την παραπάνω χορήγηση άδειας είναι και η θεώρηση εισόδου στη χώρα πριν την τελευταία τριετία. Αυτή η προϋπόθεση αφαιρεί ουσιαστικά από τους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα παραμονής νομίμως στη χώρα μας, αφού οι περισσότεροι αλβαποί δεν διαθέτουν θεώρηση εισόδου. Γι' αυτό ζητάμε να απαλληφθεί αυτή η τυπική προϋπόθεση της παραγράφου 1. Αναντίστοιχο επίσης με την πραγματικότητα είναι στο ίδιο άρθρο, στην πρώτη παράγραφο, η εξαίρεση από τις προηγούμενες τυπικές προϋποθέσεις, εάν και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει ότι διαμένει τουλάχιστον για 10 χρόνια συνεχώς στη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά παράλογο αυτό το χρονικό διάστημα και αυτόματα θα αποκλείσει όλους όσοι εργάζονται κάτω από 10 χρόνια. Ακόμα και αυτούς που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στις νομιμοποιητικές διατάξεις του 2005 και ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα τα τελευταία 8 έτη χωρίς τη δυνατότητα να αποκτήσουν έγγραφα διαμονής. Θα οδηγήσετε, κύριε, της κυβέρνησης για άλλη μια φορά στην αβεβαιότητα και στον αποκλεισμό από την νομιμότητα ένα σημαντικό αριθμό μεταναστών που ζουν ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία, παρατείνοντας το αδιέξοδο που ήδη υπάρχει. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, την παρούσα συγκυρία, με αιχμή τα όσα ανέλησα για τη Μανολάδα, υπάρχει επίγουσα και επιτακτική ανάγκη ρύθμιση του καθεστώτος εργασίας και διαμονής των μεταναστών, των στερουμένων νομιμοποιητικών εγγράφων ή που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις που ορίζει το άρθρο 1. Οι οποίοι, είπαμε, ζουν, εργάζονται και έχουν αναπτύξει βιωτικούς δεσμούς και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας στην ελληνική κοινωνία. Όλοι οι δημοκρατικοί και κοινωνικοί και πολιτιακοί φορείς συνομολογούν την ανάγκη διασφάλισης θεμελιωδών εργασιακών, ασφαλιστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών γης. Την ανάγκη σύνομης λειτουργίας της αγοράς εργασίας, που σημαίνει καταπολέμηση της αδύλωτης εργασίας και ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Να κινηθούμε στα πρότυπα των πρωτοβουλειών που αναλαμβάνονται στην συντριπτική πλειοψηφία των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως του Νότου, ακόμα και στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Ενδεικτικό αυτών των πρωτοβουλειών είναι το πρόσφατο παράδειγμα της Ιταλίας, όπως ανέφερε και η συγγήτριά μας, το φθινόπωρο του 2012, που προέβησε σε διαδικασία νομιμοποίησης με ενδυνάμει επωφελούμενους 500.000 μετανάστες. Σύμφωνα με όλα αυτά τα παραπάνω, ζητώ να γίνει δεκτή και να ψηφιστεί η τροπολογία που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 20 για την προοδευτική επίλυση του ζητήματος, καθώς και για να αποτραπούν τραγικές εξελίξεις. Επίσης, επειδή η εν λόγω εργασία στον πρωτογενή τομέα πολλές φορές είναι πηγή εργατικών ατυχημάτων, είναι σημαντικό να γίνει δεκτή και να ψηφιστεί η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 19, όπου στοχεύει στη διασφάλιση του πλαισίου προστασίας για τα θύματα εργατικών και λοιπόν ατυχημάτων χωρίς διάκριση, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη Διεθνή και Ενωσιακή Νομοθεσία. Συνοψίζοντας, θέλω να πω ότι οι δημοκρατικές δυτικές χώρες οφείλουν να πάψουν να κλείνουν τα μάτια στα πραγματικά προβλήματα των μεταναστών, καθώς σε μεγάλο βαθμό οφείλουν σε αυτό τον άγνωστο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, εντός εισαγωγικών, παραγωγό του κοινωνικού πλούτου, την άνοδο του βιωτικού του επίπεδου και τη θέση του στο διεθνή καταμερισμό εργασίας. Σας ευχαριστώ.